50 μέρες μετά το θάνατο της γυναίκας του, ο κύριος Χαράλαμπος δεν μπορεί να βγάλει άκρη με τις υπηρεσίες και τη σύνταξή του. Λεφτά δεν βλέπει στο λογαριασμό του, όπως καταγγέλει στην κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές, στην οποία αφηγείται την περιπέτειά του. Το πρόβλημα είναι, με παίρνανε κάτι λεφτά, με κρατούσαν με ασφαλιστικά μέτρα που με κάνανε και αυτά τα λεφτά δεν με το βάζουν τώρα όλη τη σύνταξη, γιατί η σύζυγός μου έχει συγχωρεθεί. Θεός χωρέστη. Τώρα, έστειλα εγώ το χαρτί του θανάτου από το ληξιαρχείο με το ταχυδρομείο συστημένο το γράμμα, το πήρανε και απλά μας υποσχέθηκαν ότι θα τακτοποιηθεί. Εγώ χρωστάω ένα σωρό λεφτά. Πότε θα τακτοποιηθεί? Αυτή η γραφειοκρατία θα τελειώσει καμιά φορά στη χώρα αυτή? Από πότε σας χρωστάνε χρήματα? Αυτά εδώ και δεν ξέρω τώρα την ημερομηνία πότε πρέπει να είχε λήξει τα ασφαλιστικά που με κάνανε, αλλά τώρα που έφυγε από τη ζωή έχω σύνταγμα και ακόμα να μην βάλουν τα λεφτά. Πόσους μήνες έχει περίπου? Από τη ζωή έχει γύρω στις 50 μέρες περίπου. Ωραία. Που έφυγε από τη ζωή. Ο κύριος Χαράλαμπος δείχνει στην κάμερα τα έγγραφα που έστειλε και αναρωτιέται αν πρέπει να απευθυνθεί στον ίδιο τον Πρωθυπουργό για να βρει λύση στο πρόβλημά του. Και εδώ έχω και το χαρτί που. Από το ταχυδρομείο που τόσα συστημένα τα οποία το πήραν το χαρτί αυτό, το πήρε το χαρτί αυτό, το ίδιο χαρτί, το χαρτί θανάτου, και ακόμα να μην βάλουν τα λεφτά. Όταν τα κόψαν όμως, τα κόψαν αμέσως. Τώρα γιατί δεν τα βάζουν, δεν κατάλαβα δηλαδή. Και πώς πορεύεστε εσείς μέχρι να σας φτάνουν? Αυτά παίρνουν τα λίγα τα λεφτά και δεν με φτάνουν. Παίρνω φάρμακα, εγώ είμαι καρδιακός. Έχω χαρτιά από το νοσοκομείο. Έχω διαβητικός είμαι. Έχω κάνει 4 χειρουργία. Δηλαδή τι περιμένουνε, ποιον περιμένουνε, να πάρω κανένα υπουργό να με στείλουν τα λεφτά, είμαι σε νόμιμη παντού, τι περιμένουν δηλαδή, αυτή η γραφειοκρατία θα τελειώσει, απευθύνομαι στον κύριο Πρωθυπουργό και στην αντιπολίτευση. Τι αντιπολίτευση κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν λένε η χώρα, έχει αυτή η γραφειοκρατία, θα τη λήξουμε κάποτε, με ένα τηλέφωνο να κάνει ο κόσμος τη δουλειά του, να μην υποφέρει, να μην ταλαιπωρείται, μην είναι πράγματα αυτά και απευθύνομαι στον Πρωθυπουργό. Αυτό το πράγμα πρέπει να το λήξει άμεσα, να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος και όχι όλοι στην Αθήνα να παίρνουμε τηλέφωνα τώρα, πόσα τηλέφωνα και περιμένετε στο ακουστικό σας, περιμένετε και δεν σηκώνει κανένας, γιατί να μην έρθουν τα μισά στη Θεσσαλονίκη. Τα χρέη του τρέχουν, κυρίως για φάρμακα, λέει ο κύριος Χαράλαμπος, και γεμάτος αγανάκτηση και απελπισία καταγγέλει τη γραφειοκρατία. Το πήγα, έκανα τη διαγραφή, την έκανε, εμείς είμαστε μόνο για την ασφάλεια. Την έχω διαγράψει. Ναι. Τώρα αυτά δεν πρέπει να μεταστείλουν τα λεφτά. Εγώ χρεωμένος είμαι παντού και λέω τον κόσμο. Να δω τι το πουλού. 150 πρώτη μία, 150-200 το φαρμακείο. Και οι άνθρωποι θα σταματήσουν να με πιστώνουν. Δεν με φτάνουν τα λεφτά για φάρμακα. Εγώ δεν πρέπει να φάω. Νίκιο έχω. Επομένως εσείς από μεριά σας έχετε κάνει όλες απαραίτητες διαδικασίες. Τα έκανα αυτά όλα. Έστειλα για αυτό το χαρτί και όλα. Πότε θα με βάλουν τα λεφτά, να με πούνε, θα τα βάλουν τέλη του μήνους από το νου. Δεν σας έχω απαντήσει καν. Όχι, θα τακτοποιηθεί. Πότε θα τακτοποιηθεί? Τον υπουργό πρέπει να βάλω ή τον πρωθυπουργό? Αυτή η γραφειοκρατία θα τελειώσει κάποτε στη χώρα? Δεν νομίζω.